Νάτο το κορίτσι. Νάτο το κορίτσι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι λοιπόν η Μαρίνα μας από το GNTM. Μαρίνα Γρηγορίου, λοιπόν. Μία κούκλα. Η Μαρίνα Γρηγορίου από τη Θεσσαλονίκη μας. Μία κούκλα πραγματικά. Κατά τη γνώμη μου, η πιο όμορφη, το πρόσωπό σου δηλαδή, δεν παίζεται, δεν συγκρίνεται με καμιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν θέλαμε να σε δούμε εδώ σήμερα. Κάθε φορά το ίδιο λέω, ε. Αλλά δεν όχι, δεν το λες κάθε φορά, η αλήθεια είναι. Δεν το λέω κάθε φορά. Δεν το λες κάθε φορά. Χθες το είπα. Χθες το είπες πρώτη φορά. Και σήμερα είναι η δεύτερη φορά. Με την Kaiser. Και σήμερα με σένα. Δεν έπρεπε να έχει φύγει εσύ. Δεν πειράζει. Θα έπρεπε να έχει φύγει ή η Άννα ή η Εμμανουέλα θα έπρεπε να έχει φύγει. Ή κατά τη γνώμη μου η Μαρία, εμένα δεν μ' άρεσε η φωτογραφία της Μαρίας. Να πω τα πράγματα πώς έγιναν. Και ούτε και τις κάτιες μου άρεσε και πρώτη. Πρώτη έπρεπε να έχει βγει η Κωνσταντίνα. Έπρεπε να έχει φύγει η Ασημίνα. Όλες έπρεπε να έχουν φύγει, εκτός από τη Μαρίνα. Εντάξει, γενικεύεται το κακό. Τη Μαρίνα, όπως καταλάβατε, τη θέλαμε μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλαμε να τη δούμε τόσο νωρίς κοντά μας. Και όχι επειδή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, όχι. Οπότε ας ακούσουμε λίγο και τη Μαρίνα, μια που την έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Γεια σου Μαρίνα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν Μαρινάκη, ναι. Δεν θα ακούσουμε πάλι εσένα. Θα ακούσουμε το βίντεο, εσένα δηλαδή μέσα στο βίντεο και μετά θα ακούσουμε. Ωραία, τέλεια. Πάμε. Ποια από τις δυο σας όμως θα φύγει σήμερα, η επόμενη φωτογραφία ανήκει στην Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Μαρινάκη μου, θέλω να πιστέψεις τον εαυτό σου. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα. Δεν έχουν αυτά τα μάτια, αυτή την ψυχή, αυτή την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη. Δεν με πειράζει που αποχωρεί η Μαρίνα. Είχαμε τα τυπικά στο σπίτι. Δεν θα μου λείψει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έμεινα εγώ. Στεναχωριέμαι που φεύγω, αλλά συγχρόνως χαίρομαι γιατί έφτασε σε ένα σημείο που είναι καλό. Δεν το περίμενα. Δεν ήθελα να πάω να πω κάτι στη Μαρίνα. Δεν ήθελα να της πω ότι εντάξει δεν πειράζει, οκ, okay, όλα καλά. Γιατί πειράζει. Και πειράζει εμένα που δεν διάλεξα την Άννα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Θα τα κρατήσω όλα. Και ελπίζω εκεί έξω να τα καταφέρω καλύτερα. Να η ώρα που θα ακούσουμε σήμερα, Μαρίνα. Αχ, τα κορίτσια μου. Μου λείπουν. Εντάξει, τώρα που το είδα λίγο στεναχωρέθηκα. Ναι. Το ένιωθες, το περίμενες. Ναι. Ναι. Δεν άντεχα εγώ άλλο καθόλου. Α. Δηλαδή το συζητούσα και με τα κορίτσια τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό και έλεγα ότι δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να αντέξω όλη αυτή την πίεση, αυτά που γινόντουσαν μέσα στο σπίτι, την διπροσωπεία. Δεν είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, ας πούμε. Οπότε όλο αυτό με είχε φάει λίγο και με είχε ρίξει αρκετά. Στο είπε και η Βίκη όταν σε πήρε αγκαλιά, που σου είπε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι τόσο γλυκείς και με τόση ανεπτυγμένη αίσθηση δικαιοσύνης. Ήταν ουσιαστικά μια παραδοχή του ωραίου του χαρακτήρα σου. Και έδειξες βεβαίως, έδειξε η Μαρίνα. Βεβαίως και νωρίτερα. Αυτό το υποστηρίζεις στεναρά και μπροστά, ας πούμε, στους κριτές. Εννοώ το ξέσπασμά σου σχετικά με την ελευθερία και τη ΕΦΕΦ και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είπες, θα το πω, δεν αντέχω άλλο. Ήταν προμελετημένο από μέρους σου. Όχι, καθόλου. Πώς δηλαδή, έγινε? Δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή ίσως βγήκε γιατί είχε γίνει και όλο αυτό με την ελευθερία στην τελευταία φωτογράφηση που ήταν με τις κότες και όλα. Και δεν ήταν και τόσο καλά. Και για κάποιο λόγο εκείνη τη στιγμή απλώς μου βγήκε και θεώρησα να το πω για να καταλάβει, ας πούμε, να καταλάβουν και οι κριτές όλο αυτό που γίνεται. Να καταλάβουμε και εμείς λίγο κάποια πράγματα. Ορίστε. Που εγώ από το ψωμί δεν τα κατάλαβα όλα αυτά. Γιατί ξεσπάς υπέρ της ελευθερίας και ουσιαστικά δείχνεις πρώτη φορά εσύ την Κάτια, κανονικά. Ναι. Τι δεν έχουμε δει, τι έχεις καταλάβει εσύ στις κλειστές πόρτες. Γιατί η Κάτια, γενικά ας πούμε και μέσα στο σπίτι όταν ήμασταν και δεν υπήρχαν και οι κάμερες, πραγματικά δεν το είπα απλώς για να το πω αυτό το πράγμα ότι κάνει bullying στην Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι ένα πολύ καλό παιδί, είναι ψυχούλα, είναι πραγματικά αθώα. Για αυτό που λες, αφελής έτσι λίγο στον κόσμο της, είναι μικρή ακόμα. Ενώ η Κάτια τι δηλαδή? Ενώ η Κάτια είναι δυναμικός χαρακτήρας, πολύ δυναμική και για κάποιο λόγο... Εντάξει, πιστεύω ότι ζήλευαν κιόλας την ελευθερία, να πω την αλήθεια. Όλες. Η ΕΦΕΦ, αυτές, όλες. Η ΕΦΕΦ. Οι συγκεκριμένες. Ναι. Τώρα θέλω γιατί... να σου... Συγγνώμη, πες. Ναι, είχε έτσι πολύ καλές επιδόσεις γενικά μέσα στο παιχνίδι, οπότε δεν τους άρεσε.
Τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τη Μαρία, γιατί φάνηκε λίγο μετανιωμένη που ουσιαστικά έδωσε χθες το βράδυ, έδωσε τον Τισαβαντά στην Κάτια. Χάλι ήταν καλή, τι μετανιωμένη, το κορίτσι έκλαιγε. Όχι, ότι ήθελε να δώσει ίσως τον Τισαβαντά στην Άννα, για να φύγει η Άννα και να μην φύγει εσύ. Ναι. Εσένα αυτό πώς σου φάνηκε? Πιστεύεις ότι ήταν λάθος η στρατηγική της Μαρίας, ας πούμε, να χτυπήσει εισαγωγικά την Κάτια? Αυτό το είχαμε συζητήσει και με τη Μαρία και μετά και είχαμε πει ότι σίγουρα έπρεπε, ας πούμε, να το δώσει στην Άννα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είμαι καλά. Αν και αποχώρησα εγώ με αυτό το λαδάκι, αλλά δεν πειράζει. Καλά, τελικά ήταν λαθάρα, αλλά δεν το έκανα από πρόθεση. Όχι. Όπως δεν έκανε και από πρόθεση κακή, και το σχολιάσαμε και το πρωί αυτό, ότι το ξέσπασμα της προς την ελευθερία την ώρα του Πλατό. Δηλαδή, θέλω να πω, είδαμε τη Μαρία να λέει κάτι, αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι δεν είχε κακή πρόθεση. Της την πέσατε όμως πάρα πολύ άσχημα όταν περιμένατε για να ανακοινωθεί τέλος πάντων το κορίτσι που τελικά ήσουν εσύ που θα αποχωρούσε. Γιατί τόσο πολύ, δηλαδή? Γιατί απλώς και η Μαρία πολλές φορές είναι τόσο έντονος χαρακτήρας της και εμείς προσπαθούμε έτσι λίγο να την κρατάμε πιο ήρεμη. Δεν είναι, είναι πολύ καλό παιδί. Φαίνεται. Είναι πολύ καλό παιδί. Φαίνεται. Και δεν το είπε ούτε με κακή, ούτε με τίποτα τέτοιο. Απλώς, εντάξει, της είπαμε ότι και σένα σε βοηθάμε πολλές φορές, οπότε μην ξεσπάς την ελευθερία. Μα η ελευθερία μόνη της είπε, και μας έκανε και πολύ ωραία εντύπωση, ότι δεν το είπε άσχημα η Μαρία αυτό που είπε. Άλλο ήθελε να πει και δεν το είπε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή είναι σαν να λέει κάποιος, ξέρω εγώ, στο Στέφανο να του κάνει μια κριτική για κάτι που κάνει και να πεταχτώ εγώ και να πω «Α, ευχαριστώ πολύ, πείτε τα του, γιατί τα λέμε και εμείς και δεν τα ακούει». Μάλλον κάπως έτσι ήθελε να το κάνει. Δεν εννοούσε, Στέφανη, για σένα, μην ανησυχείς. Κάπως έτσι. Έτσι το εννοούσε. Κάπως έτσι ήθελε να το κάνει η Μαρία. Και, αλλά εκείνη την ώρα μάλλον δεν ήταν ο σωστότερος τρόπος να υποθεί, οπότε δημιουργήθηκε όλο αυτό το... Η σωστή στιγμή. Ναι. Η ελευθερία, τι παιδί... Α, συγγνώμη, πες. Κάθεσαι λοιπόν και βλέπεις την αντίδραση της Άννας, ενώ έχει κερδίσει και μένει στο σπίτι. Βγαίνει και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία και γλυκά για σένα. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη εκείνη τη στιγμή? Ότι εντάξει, θα τη διώξω. Οι φίλες μου. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να παρέχει την εκδίκησή μου. Δεν γίνεται. Επίσης, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, ας πούμε, εσύ που έχεις κάτσει στο σπίτι σου και μπορεί να έχεις παρακολουθήσει και το επεισόδιο ή μπορεί να έχεις δει και αυτά. Έχεις δει, ας πούμε, γιατί τα κορίτσια όταν μπαίνουν στα booth δεν τις ακούτε. Έχεις δει κάποια κορίτσια, ας πούμε, αυτά που λένε στα booth να μην τα έλεγαν στο σπίτι και να έχεις δει κάτι τέτοιο περίεργο? Έχω πάθει σοκ με την Ασημίνα. Γιατί? Η αλήθεια είναι ότι γενικά εγώ έναν άνθρωπο τον κρίνω έτσι από τα μάτια, από το βλέμμα του. Λίγο φανταζόμουν πως είναι σε χαρακτήρας, αλλά γενικά πίσω από τις κάμερες και κοντά σε εμάς ήταν πολύ καλή να βοηθήσει, ότι είναι δίπλα μας, ότι δεν έχει κάποια σχέση με το χαρακτήρα που δείχνουν οι υπόλοιπες εφεύ. Αλήθεια! Και τελικά στα Q τα δίνει όλα. Κοίτα να δεις, Στέφανε, τι γίνεται! Πίσω από τις κλειστές τις πόρτες. Αυτό το μοντελί. Αυτά είναι. Και η ελευθερία μας τώρα, γιατί όλες σας ρωτάμε για την ελευθερία, γιατί μας έχει κάνει πολύ εντύπωση. Έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα. Και ακούσαμε σήμερα την ελευθερία να λέει ένα χρόνο, 9 μήνες. Και 2 μέρες. Όχι, όμως, αν μετρήσουμε τις ώρες, δεν είναι ακριβώς 2 μέρες. Αναφερόταν το κορίτσι με έναν, κατά τη γνώμη μας, πολύ τρυφερό και ρομαντικό τρόπο για τη σχέση της. Και ένα κούκου τρόπο, αν επιτρέπεις. Και τι άτομο είναι τελικά? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πραγματικά είναι ψυχούλα. Και εγώ στην αρχή, όταν τη γνώρισα, λέω: αποκλείεται. Κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν μπορεί. Αλλά είναι πραγματικά έτσι αθώα, είναι μικρή. Τώρα βγήκε ουσιαστικά από την προστασία, να πω, και των γονιών της. Τώρα λίγο ανακαλύπτει και αυτή καλύτερα το χαρακτήρα της. Και μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που έφυγε και από το δωμάτιο των ΕΦΕΒ, είναι μια άλλη. Συνήλθε. Ναι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε. Πριν πούμε τα υπόλοιπα, να δώσουμε. Να δούμε, παρακαλούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, οι νικητές λοιπόν Παπαδοπούλου είναι η Ευγενία Δαρζέντα, Βασιλική Σπανού. Δαρζέντα, πιστεύω. Ποτέ. Βασιλική Σπανού, Σοφία Παπαγεργοπούλου, Βίκη Βασιλεία, Σπυριδούλα Τριανταφυλλίδη. Εντάξει, τα υπόλοιπα ήταν εντάξει. Πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, από εδώ και πέρα. Ναι. Έχουμε αφήσει Θεσσαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Μένει στην Αθήνα, έτσι. Τώρα είμαι Αθήνα. Και... αγόρι σου. Σταμάτα με τα αγόρια, μωρέ, αμάν! Άστο αυτό, πάμε. Ποιο αγόρι, τι έπες. Πες μας λίγο. Ναι, τώρα... Από εδώ και πέρα τι. Είμαι στην Αθήνα, θέλω να μείνω εδώ πέρα, να το κυνηγήσω
Και ελπίζω όλα να πάνε καλά, χωρίς άγχος, χωρίς το στρες, χωρίς την πίεση, χωρίς όλα αυτά που υπήρχαν μέσα στο σπίτι του GNTM. Να σου το ευχηθούμε, Μαρίνα. Ευχόμαστε ολόψυχα. Είναι μια πανέμορφη κοπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να είσαι έτσι γλυκιά, χαμογελαστή και θαρετή. Και καθαρή στη συμπεριφορά. Σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε βεβαίως, γιατί και σήμερα η μέρα Τετάρτη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι βεβαίως στο Star, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Αλήθεια με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο με τη Φωλιά του Κούκου σε 9 ώρα. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί, πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα ψύχρεμοι, με χιούμορ και με απόσταση, μικρή ή μεγάλη, όπου αυτό απαιτείται για καλύτερα αποτελέσματα, θα έλεγα εγώ. Με υγεία και πάρα πολύ αγάπη. Το ευχαριστώ είναι λίγο στην περίπτωσή μας. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια για να εκφραστούμε όπως θα θέλαμε, αλλά θέλουμε να θυμάστε ότι σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Τα λέμε αύριο με το καλό. Γεια. Μαρίνα Γρηγορίου.